Εβδομάδα σημαντικών εξελίξεων στο Κυπριακό αυτή που ξεκινά, καθώς το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει αρκετές από τις συζητήσεις που θα γίνουν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήδη βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος κατά την συνάντηση της Δευτέρας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα θέσει εαυτόν εκ νέου στην διάθεση του Αντώνιο Γκουτέρες για οποιαδήποτε πρωτοβουλία υπηρετεί τον στόχο των απευθείας διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη για να πάει σε διαπραγματεύσει ακόμη και αύριο, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι βάσει αυτής της νέας προσπάθειας της όποιας πρωτοβουλίας θα πρέπει να είναι το συμφωνημένο πλαίσιο οι αρχές του Συμβουλίου Ασφαλείας, αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, διότι δεν νοείται για μας οποιαδήποτε προσπάθεια υπηρετεί οποιαδήποτε άλλη στόχευση, είτε για δύο κράτη, είτε για κυριαρχική ισότητα, είτε για τα τρία αλφα απευθείας της, απευθείας εμπόριο και απευθείας επαφές που προτάσει ο κύριος Σταντάρ. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Γιάννης Αντωνίου, εξέφρασε ακόμα την συγκρατημένη αισιοδοξία του πως υπάρχουν οι δυνατότητες για να συγκληθεί τριμερή συνάντηση υπό τον Αντώνιο Γκουτέρες, παρά την μέχρι στιγμής αρνητική στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Ωστόσο, ο Ερσίν Τατάρ φρόντισε ήδη να καταρρύψει κάθε ελπίδα για θετικό πρόσημο στη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι θα εξηγήσει και στον Γκουτέρες τους λόγους για τους οποίους απορρίπτει μια τριμερή συνάντηση. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ταξίδεψε το Σάββατο από τα κατεχόμενα με τις πάγιες θέσεις περί δύο κρατών στις αποσκευές του, διαμηνύοντας ότι θα ακολουθήσει την ίδια πρακτική που ακολουθεί τα τελευταία 4 χρόνια με την στήριξη της Άγκυρας, αξιώνοντας την αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνώς καθεστώτος για το ψευδοκράτος, προτού συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συνάντηση. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα από την Άγκυρα προαναγγέλουν ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν θα ζητήσει από την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την αυτοαποκαλούμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, καλώντας από τη Νέα Υόρκη κράτη και οργανισμούς να εγκαθιδρύσουν διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το ψευδοκράτος. Στη Νέα Υόρκη προγραμματίζεται και συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αν και οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο και από τις δύο πλευρές. Δεδομένα πάντως, το Κυπριακό θα αποτελέσει αντικείμενο της συζήτησης των δύο ηγετών, εφόσον φυσικά η συνάντηση πραγματοποιηθεί.